Κάποιος ρώτησε τον Όσιο Αμβρόσιο της Όπτινα. «Πάτερ, είναι δυνατόν να ζούμε στον κόσμο και να σωθούμε?» «Και βέβαια είναι δυνατό», απάντησε ο Όσιος. «Αν δεν ζούμε με το τραλαλά, αλλά με ειρήνη και ταπείνωση. Να ζούμε με ευθύτητα, χωρίς φαρισαϊκή υποκρισία. Να μην απελπιζόμαστε, να μην κατακρίνουμε και να μην πικραίνουμε κανέναν. Όλους να τους αγαπούμε και όλους να τους τιμούμε. Να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από όλους. Η πορεία της ζωής μας πρέπει να μοιάζει με την πορεία μιας ρόδας. Όταν κινείται η ρόδα, ένα μόνο σημείο της αγγίζει στη γη, ενώ το υπόλοιπο μέρος της βρίσκεται πάνω από τη γη. Έτσι ας γίνεται και στη ζωή μας. Ας μη βουλιάζουμε ολοκληρωτικά στα γήινα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ο πρώτος είναι να μην αμαρτάνουμε. Ο δεύτερος, αν αμαρτάνουμε, να μετανοούμε ειλικρινά. Και ο τρίτος, αν δεν μετανοήσαμε ειλικρινά, να υπομείνουμε τις συμφορές που θα μας βρουν. Ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλά και ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τις κοιλίδες της αμαρτίας. Στον ληστή που μετανόησε, ο Κύριος υποσχέθηκε τον παράδεισο. Ύστερα όμως ήρθαν οι στρατιώτες και του έσπασαν το σώμα. Σε αυτή την κατάσταση κρεμόταν στο σταυρό 3 ώρες. Έτσι, υπομένοντας αγόγγιστα τον πόνο, πέτυχε την ψυχική του κάθαρση. Κάθε άνθρωπος οφείλει να σηκώσει βαρύ σταυρό για την κάθαρσή του. Το βάρος του σταυρού αυτού δεν εξαρτάται από τον Θεό, αλλά από μας τους ίδιους. Πρόκειται για ένα δέντρο που φυτρώνει στην καρδιά μας. Όσο πιο πολλά τρεχούμενα νερά, δηλαδή πάθη, έχουμε στην καρδιά μας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάπτυξη του δέντρου. Μη θλίβεσαι που το σώμα σου αρρώστησε. Σε ένα άρρωστο σώμα μπορούν να κατοικήσουν η χάρη και η ειρήνη του Χριστού. Από το βιβλίο «Πνευματική Ανθολογία από τους Βίους και τους Λόγους των Αγίων της Ρωσίας». Να είναι ευλογημένο.